Διαβάζω και φαντάζομαι θα το αναγνωρίσετε. Τα λάθη του παρελθόντος πρέπει να αποτελούν μαθήματα και να είναι ξεκάθαρο ότι όσο προχωρούμε στον χρόνο θα γίνεται πιο έντονο το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο. Είναι η τελευταία παράγραφος από άρθρο σας την περασμένη εβδομάδα. Παραμένετε αισιόδοξος όσον αφορά την πορεία της κυπριακής οικονομίας? Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε ότι η κυπριακή οικονομία παρουσιάζεται ανθεκτική, με την έννοια ότι βλέπουμε το 2022, παρόλο την αύξηση του πληθωρισμού, να καταγράφει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όμως, μια οικονομία πρέπει να παραμένει ανταγωνιστική, μακριά, θέλετε, από πολιτικές αντιπαραθέσεις, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με την έννοια ότι θα πρέπει να δούμε τους τομείς τους οποίους η κυπριακή οικονομία θα πρέπει να αναπτύξει, να υπάρχει, αν θέλετε, προσήλωση προς συγκεκριμένους στόχους και αξιολόγηση των εξωτερικών συνθήκων, τόσο των πολιτικών αλλά και των οικονομικών. Διότι η κυπριακή οικονομία είναι μια εξωγενής οικονομία, επηρεάζεται σημαντικά από το τι συμβαίνει γύρω μας αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει αξιολόγηση των συνθήκων, στρατηγικό σχεδιασμό όσον αφορά τους τομείς που θα θέλουν να αναπτύξουμε, μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι, αν θέλετε, αναμενόμενο ότι θα ακούσουμε διάφορες προτάσεις τώρα που είναι ο προεκλογικός αγώνας, αλλά την επόμενη μέρα, μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να εργαστούν προς τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της κυπριακής οικονομίας αλλά και των πολιτών γενικότερα. Επειδή εκεί ήθελα να καταλήξω και όπως ανέφερα και προηγουμένως, φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις και τις προεδρικές εκλογές ότι απασχολεί έντονα τον κόσμο η οικονομία και η ακρίβεια. Ένα τελευταίο σχόλιο, κατά πόσον εσείς ως οικονομολόγος είστε ικανοποιημένος από τις προτάσεις των υποψηφίων όσον αφορά τα θέματα της οικονομίας μέχρι στιγμής, γενικά? Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι υποψήφοι αναφέρονται στο μεικτό μοντέλο της οικονομίας, καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, μετά την εκλογή οποιοδήποτε υποψηφίου, δηλαδή το Μάρτιο, θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση της οικονομίας αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως ανέφερα και πριν, ώστε να επαρθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις για συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι θα πρέπει να αναπτυχθούν, όπως ο τομέας της καινοτομίας, της πράσινης ανάπτυξης. Mm-hmm. Όμως είναι σημαντικό όταν και εφόσον θα υπάρξει εκλογή του νέου Προέδρου να υπάρξουν οι αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη φορά ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλεστεί να υλοποιηθεί από έναν Πρόεδρο ο οποίος δεν το έχει προετοιμάσει. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν την επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών, ώστε να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις για την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος εκτροχιασμού. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σεμίδη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.